σας! Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο να σας δείξω πώς εγώ ισιώνω τα μαλλιά μου και γενικά πώς φτιάχνω τα μαλλιά μου αυτό το διάστημα. Είχα κάνει παλιότερα ένα τέτοιο βίντεο όταν είχα λίγο πιο κοντά μαλλιά. Αυτή τη φορά θα σας δείξω ίσιωμα. Την προηγούμενη φορά σας είχα δείξει κάτι πιο κυματιστό, κάτι πιο σε μπούκλα. Πριν εγώ ξεκινήσω να φτιάξω τα μαλλιά μου, χρησιμοποιώ ένα θερμοπροστατευτικό. Αυτό που χρησιμοποιώ αυτό εδώ το διάστημα είναι της L'Oréal, το Elnet. Είναι αυτό εδώ πέρα, σας το έχω ξαναδείξει αρκετές φορές. Απλά ψεκάζετε, στεγνώνετε με το πιστολάκι, είτε περνάτε την ισιωτική σας από πάνω. Μετά θα χτενίσω τα μαλλιά μου με την BFF Brush της Max Pro, είναι αυτή εδώ πέρα, είναι επαγγελματική βούρτσα για τα μαλλιά. Θα σας έχω link από κάτω που μπορείτε να τη βρείτε, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν σπάει την τρίχα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να μην σπάει την τρίχα και να μην την καταστρέψει. Οπότε πάμε να χτενίσω τα μαλλάκια μου. Κάνω εγώ είναι να χωρίσω τα μαλλιά μου στο τέλος τους, να πάρω μόνο τις κάτω τούφες. Μπορείτε να το κάνετε με ένα κοκαλάκι ή με ένα κλάμερ, εγώ θα το κάνω με κοκαλάκι. Μπορείτε να μαζεύετε πίσω τα μαλλιά σας έτσι ώστε να έχετε μόνο τις μπροστινές τούφες. Για να ισιώσω τα μαλλιά μου θα χρησιμοποιήσω την Max Pro που είναι σε ροζ χρώμα και είναι εκπληκτική στους 200 βαθμούς, δεν μου άρεσε να ξεπερνάω τους 200 βαθμούς. Οπότε αυτό που κάνω είναι αφού έχω χωρίσει σε δύο μέρη τα μαλλιά μου να πάρω ένα μέρος, ουσιαστικά να το χωρίσω σε τέσσερα και τραβάω προς τα κάτω. Μετά αυτό που κάνω είναι να πάρω το δεύτερο μέρος το πίσω του. Και το ίδιο κάνω και από την άλλη πλευρά. Έχω ισιώσει τα δύο μέρη των μαλλιών μου και πάμε για το επόμενο. Κατεβάζω τα μαλλιά, αφού τα πάρω αυτά που έχω ισιώσει από τη μία πλευρά, έτσι ώστε να μην μπερδευτούν με τα άλλα. Και μετά χωρίζω πάνω από τα αυτιά. Στην αρχή το έκανα κάτω από τα αυτιά, τώρα το κάνω πάνω από τα αυτιά. Μαλλιά λοιπόν τα παίρνω εξίσου από τη δίπλα πλευρά και μετά χωρίζω τις τούφες που θέλω να κάνω από τα φρύδια. Θα πάρω στο ύψος των φρυδιών μου ό,τι μαλλί περισσεύει και θα το αφήσω κάτω. Με αυτές τις στούφες μου έχει τέλος τα τελευταία μαλλιά που μένουν εδώ πέρα και η φράτζα. Λοιπόν, εγώ τη φράτζα την παίρνω από αυτή την πλευρά, θα την κάνουμε στο τέλος και παίρνουμε αυτά τα μαλλιά που έχουν μείνει από αυτήν εδώ την πλευρά και παίρνουμε και αυτά τα μαλλιά που έχουν μείνει από αυτήν. Λοιπόν, πρώτα θα κάνουμε τα πίσω και μετά θα έρθουμε στα μπροστά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι πιο κοντά τα μαλλιά μου γιατί είναι με τη φράτζα. Δεν θα ισιώσω αυτό εδώ το κομμάτι γιατί θα το κάνω μετά στο τέλος. Θα πάρω μόνο αυτά εδώ πέρα. Εμένα η
φράτζα μου είναι λίγο περίεργη, οπότε θα σας δείξω ακριβώς πώς την φτιάχνω. Να σας πω ότι την κουρεύω μόνη μου, οπότε έχω σκεφτεί κάποια στιγμή αν θέλετε να κάνω κάποιο tutorial για το πώς κόβω μόνη μου τη φράτζα μου. Δεν ξέρω αν θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μετά, ό,τι μαλλί έχει μείνει εδώ πέρα, το οποίο βλέπουμε ότι δεν είναι ίσιο, το περνάμε και αυτό. Και αφού τελειώσω με όλο το μαλλί που είναι ίσιο, τέλος μένει η φράτζα. Το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα, γιατί μερικές φορές πετυχαίνει, μερικές όχι. Οπότε πάμε να το προσπαθήσουμε μαζί. Κατεβάζω όλη μου τη φράτζα κάτω και την περνάω με γρήγορες κινήσεις για να μην την κάψω με την ισιωτική μου. Επόμενο βήμα είναι να τη χτενίσω για να δω σε τι κατάσταση και τι στάδιο βρίσκεται, ώστε να δω τι μπορώ να διορθώσω. Αυτό που κάνει και να δεν μου αρέσει καθόλου και προσπαθώ πάντα να το διορθώνω, γι' αυτό αν χρειαστεί θα κρεπάρω το συγκεκριμένο σημείο έτσι ώστε να ενωθούν οι τρίχες και να περάσω με λακ. Αυτό που κάνω τώρα για να μην μπαίνει στα μάτια μου η φράτζα είναι να πετάξω λίγο αυτήν εδώ τη γωνίτσα προς τα έξω με την ισιωτική. Θα σας δείξω ακριβώς γιατί πράγμα μιλάω. Κάνω ακριβώς αυτή την κίνηση για λίγο, έτσι ώστε να βγουν τα μαλλιά προς τα έξω. Τώρα θα σας δείξω αυτό που σας είπα, ότι τα κάνω για να μην έχουν κενά ή το οτιδήποτε. Απλά παίρνω μικρές τούφες, τα κρεπάρω και μετά θα περάσω με λακ. Είναι της Kiana, είναι οικολογική χωρίς προωθητικό αέριο, πραγματικά κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ψεκάζουμε λίγο με τη λάκ μας. Και αυτό εδώ πέρα είναι το ίσιωμα που κάνω εγώ στα μαλλιά μου και πώς φτιάχνω εγώ τα μαλλιά μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σε περίπτωση θέλετε να κάνετε κι εσείς δική σας την Max Pro την ισιωτική, θα σας έχω όλα τα σχετικά link από κάτω. Επίσης θα υπάρξει και ένας κωδικός εκπτωτικός μείον 10 ευρώ. Η συγκεκριμένη στοιχίζει στα 80 ευρώ, 79 και 99 αν δεν κάνω λάθος. Μείον 10 ευρώ θα έχετε με το κουπόνι που θα σας έχω από κάτω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Πείτε μου στα σχόλια τι θα θέλατε να δείτε για επόμενο βίντεο από μένα. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!